αυτή την περίοδο. Σήμερα βρεθήκαμε ο υποφαινόμενος. Εκείνο το οποίο έκανα εγώ σήμερα ήταν ότι επισκέφτηκα τον κόμβο στην Λάρισα προκειμένου να δω μια σειρά από συγκοινωνιακά έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί και τα οποία έχουν τη δική τους αξία και σημασία για τη Λάρισα. Κυρίως καταλαβαίνω ότι το νόημα αυτών των έργων ήταν η προσπάθεια να αποσυμφορηθεί κυκλοφοριακά η πόλη και τουλάχιστον η ενημέρωση που είχαμε από τον Περιφερειάρχη είναι ότι σε αυτό το σημείο τα έργα αυτά υπήρξαν επιτυχημένα. Έχουν εν μέρει ολοκληρωθεί και μένει και ένα υπόλοιπο κομμάτι το οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί, για το οποίο καταλαβαίνω ότι ένα τμήμα το έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση και ένα άλλο τμήμα του πρέπει να δούμε από πού ακόμα θα χρηματοδοτηθεί. Εν συνεχεία είχα μια συνάντηση στην περιφέρεια Θεσσαλίας με τους δημάρχους, με τον Περιφερειάρχη και τους δημάρχους του νόμου Λαρίσης. Εκεί είχαμε μια αρκετά εκτεταμένη συζήτηση, ενδιαφέρουσα συζήτηση, πάνω σε ζητήματα τα οποία απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τις δημοτικές αρχές. Κυρίως θεωρώ ότι υπήρξε μια εν γέννη αναγνώριση ότι έχουν υπάρξει πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι που ο κόσμος της τοπικής αυτοδιοίκησης το αναγνωρίζει. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές και στόχο είχαν να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον ένα τμήμα των ενεργειακών επιπτώσεων, των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπήρξαν λοιπόν πρόσθετες χρηματοδοτήσεις στην κατεύθυνση αυτή και βεβαίως να αντιμετωπίσουν και εκεί που ήταν αναγκαίο ζητήματα που έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση των αυξημένων μέτρων που έχουμε πάρει φέτος για την πολιτική προστασία. Ταυτόχρονα, οι χρηματοδοτήσεις αυτές και οι ρυθμίσεις του προγράμματος Αντώνη Στρίτσης είναι άνευ προηγουμένου, υπό την έννοια ότι ποτέ μέχρι σήμερα στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υπήρξε χρηματοδότηση τόσο μεγάλη και, αν θέλετε, απλωμένη σε μια σειρά από τομείς, κυρίως έργων υποδομής, προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κάτι που έχει αναγνωριστεί από το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα είχαμε και μια συζήτηση πάνω στα θέματα σε διάφορα άλλα επιμέρους ζητήματα τα οποία απασχολούν την αυτοδιοίκηση και τα θέματα στελέχωσης προσωπικού, τα θέματα διαφόρων, αν θέλετε, δράσεων που έχει αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση και που έχουν τη δική τους δυσκολία.